Καλησπέρα σας. Για πρώτη φορά σας καλωσορίζομαι στο φιλόξενο μας χώρο για την παρθενική μας διασκέδαση στο χωριό που λέγεται Άργος. Με μεγάλη μας χαρά σας βλέπουμε όλους και πρώτα απ' όλους βλέπω εγώ από μακριά το κέντρο με τις δικές σας θυσίες και με την πολιτεία μαζί φτιάξαμε ένα δημιούργημα το οποίο λίγα μέρη στην Ελλάδα το ζηλεύουνε. Εγώ δεν έχω πολλά να πω, απλώς χαίρομαι που είσαστε όλοι εδώ πέρα και καλή διασκέδαση. Θα ήθελα τον Σεβασμιότητε να πει δύο λόγια και τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Σεβασμιότητε. Γεια σας παιδιά, μπράβο. Καλησπέρα σας και από μένα. Χαίρομαι ιδιαίτερος απόψε που σε αυτό τον χώρο τον ευλογημένο, εδώ που γίνεται μια πολύ καλή δουλειά για τα παιδιά μας από το Προεδρείο του Συλλόγου, σε αυτό το κέντρο πραγματικά που αγωνίζονται ορισμένοι άνθρωποι, ώστε τα παιδιά τα οποία μέσα φιλοξενούνται να έχουν μια ζεστασιά, μια θαρπορή. Χαίρομαι ιδιαίτερος λοιπόν απόψε που συνεχίζεται αυτό το έθιμο της τσαμπούνας σε αυτό τον χώρο τον ευλογημένο εδώ στο Άργος. Απέναντι από την Παναγία μας, από την κυρία Παναγιά μας η οποία απόψε μας βλέπει όλους και χαίρεται, διότι η Παναγία είναι η Παναγία, είναι η μάνα όλων μας. Και χαίρεται η Παναγία όταν κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις, ελληνοθρησκευτικές εκδηλώσεις, όταν επαναφέρουμε πίσω ξανά τα ήθη και τα έθιμά μας που έζησαν οι πρόγονοί μας αυτόν τον χώρο των ευλογημένων και τα χρόνια τα δύσκολα εκείνα της σκλαβιάς και παρατάφτα τα επέρασαν με αυτά τα ήθη και τα έθιμα και σήμερα εμείς τα επαναφέρουμε με αυτό το ωραίο έθιμο. Συγχαρητήρια στο Προεδρείο, συγχαρητήρια στα όργανά μας εδώ πέρα, προηγουμένως που τραγούδησε πολύ ωραίο φίλος μου και επίσης με τη τσαμπούνα, πάρα πολύ ωραία, συγχαρητήρια και εύχομαι να συνεχιστεί αυτή η ωραία εκδήλωση ούτως ώστε σε αυτό τον χώρο κάθε χρόνο να ερχόμεθα αυτές τις μέρες να γιορτάζουμε όλοι μαζί, ντόπιοι και απόδημοι. Και χαίρομαι ιδιαίτερως απόψε ότι έχουμε κοντά μας τα παιδιά μας από τα διάφορα μέρη του κόσμου, από την Αμερική, από την Αυστραλία, από την κυρίως Ελλάδα. Χαίρομαι που όλοι μαζί απόψε τρώμε το τραπέζι της αγάπης, το μούρι, το καλλιμικό μούρι και μας φέρει στην μνήμη μας ωραίες παλιές ημέρες. Δόξης και μεγαλείου. Συγχαρητήρια και καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ. Με παράληψή μου είναι και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, οι δύο αντιδημάρχοι, η κυρία Σεμίρα Μης και ο κύριος Ζωήδης. Κύριε Δήμαρχε. Καλό Άγιο Παντελεύωνα. Η Προεδρίνα πού είναι, πού είναι το Διοικητικό Συμβουλίο, Πρόεδρε? Πού το? Το δικό σου είναι εδώ. Του Συλλόγου πού είναι? Ελάτε εδώ, παιδιά, ελάτε. Θέλω να συγχαρώ. Εξ ονόματος όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου του Άργους και βέβαια τον Πρόεδρο, τον Προέδρο θα έλεγα, που διοργάνωσαν αυτή την μεγάλη πραγματικά εκδήλωση. Μια εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν καλύμνοι της Διασποράς από την Αυστραλία, από την Αμερική, από τη Γαλλία. Είμαστε όλοι εδώ. Γι' αυτό εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι. Θέλω να συγχαρώ το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για έναν και μόνο λόγο. Διότι αξιοποιώντας αυτό το χώρο εδώ, απόψε δώστε εξετάσεις, παίρνετε θα έλεγα άριστα και αναβιώνετε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τη τσαμπούνα, τη λαϊκή μας παράδοση θα έλεγα γενικότερα. Και εσείς εδώ στο Άργος πραγματικά έχετε αυτή την ξεχωριστή, την μοναδική παράδοση. Δεν θα πω τι θα κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή στο Άργος, γιατί απόψε είναι μία εκδήλωση στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων που γίνονται το καλοκαίρι,
του Δήμου σε συνεργασία με τα διάφορα σωματεία. Όμως αυτό το οποίο θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά είναι ότι με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεργαστούμε ουσιαστικά και μέσα από τις οικονομικές δυνατότητες που έχουμε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αγαπητέ Πρόεδρε, θα δούμε πώς μπορεί κάτω από αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες να κάνουμε αυτό το οποίο έχει ανάγκη η περιοχή. Διότι το Άργος είναι ένα αναπτυσσόμενο χωριό με τεράστιες δυνατότητες που πρέπει να το διαφυλάξουμε. Και εγώ προσωπικά ποντάρω στην δική σας δημιουργική παρουσία και την πίεση που θα κάνετε στη Δημοτική Αρχή. Με αυτές τις λίγες σκέψεις θέλω να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλους, καλό Άγιο Παντελέμωνα και καλή Παναγιά, διότι ουσιαστικά σε 15-18 μέρες θα γιορτάσουμε και την Παναγιά μας. Χρόνια πολλά σε όλους, καλό καλοκαίρι και καλή επιτυχία. Σ' αγαπώ χωρίς να θέλω.
γύρισε δώσ' μου μια μάτια, γύρισε δώσ' μου τα μάτια, γιατί με πληγώσες βαθιά. Βράδυνα μάτια λυκά, σε φαίνεται τσίκουνα θα, σε φαίνεται τσίκουνα θα, σε άδυνα μάτια λυπάσαι. Το 409.
Λοιπόν, είπαμε, το 538 είναι ο καταψύκτης, το 57 είναι το τραπέζι της κουζίνας και το 409 είναι η φαντό προσφορά από τα ΜΕΑ. Τώρα έχουμε 6 υπέροχα σκαμνάκια. Τα μεγάλα, φέρετε τα. Το 97 παίρνει το πρώτο σκαμνάκι. Σε πάρμα, σε καμέτα, νησιά.
σιγά. Oh, no.